Καλησπέρα σας, κύριε Χονταλάκη. Καλησπέρα, ναι, κύριε Παφίλη. Είμαστε με την κυρία Λιβαδάρη και την κυρία Τριανταφύλλου. Η αλήθεια είναι ότι συζητάγαμε, μάλιστα, για τις γυναικοκτονίες. Γιατί έχουμε ναι, σας άκουγα τώρα λίγο που με συνδέσατε. Έχουμε ανατριχιάσει για πολλωστή φορά και φοβάμαι ότι η ανατριχίλα θα γίνει συνήθεια. Αλλά θέλω να πάμε στο θέμα για το οποίο σας καλέσαμε. Επειδή έχετε και την πιο ζωηρή αντίδραση, το λέω έτσι. Τι γίνεται, είμαστε η γέφυρα μεταφοράς πυρομαχικών, όπλων, συστημάτων και δεν παίρνουμε χαμπάρι προς την Ουκρανία. Καταρχήν δεν είναι σημερινά. Όχι βέβαια. Είμαστε πραγματικά, όπως το λέτε και ο Χονταλάκη. Είμαστε εδώ, έστειλαν 10.000 βλήματα περιβολικού 155 χιλιοστών και μάλιστα από νησιά, ξεκίνησαν δηλαδή. Εκτός των άλλων είναι συνεχής η ροή όπλων πυρομαχικών από την Ελλάδα που ουσιαστικά καταλήγουν στην Ουκρανία. Για το συγκεκριμένο τότε και είχε γίνει, αν θυμάστε, ένας χαμός. Μίλησε ο κύριος Παναγιωτόπουλος τότε για τρίπιοτηρή, λέει, είναι ο ελληνικός στρατός και τέτοια, λες και δεν έχουμε μάτια ή δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ανησυχούν πάρα πολύ μέσα στο στράτευμα. Αλλά όμως για το συγκεκριμένο θέμα να σας μιλήσω, ότι είχαμε την πληροφορία ότι οι εργαζόμενοι αρνήθηκαν, και όχι μόνο αρνήθηκαν, κατήγγυλαν και αυτή την απόφαση, γιατί προβλεπόταν 250 κυβότια από την Μεσημβρία, Νέα Μεσημβρία στην Θεσσαλονίκη, θα μεταφέρονταν στο μέσο ΒΙΠΕ, βιομηχανικής περιοχής δηλαδή, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, για να φορτωθούν από εκεί και να πάνε δεν ξέραν πού. Εγώ επικοινώνησα αμέσως με τον κύριο Δένδια. Και το έβαλα το θέμα, ότι αυτή η απόφαση, πέρα από το γενικό ότι τροφοδοτούμε συνέχεια και άρα είμαστε μέρος του πολέμου, και πέρα από αυτό υπάρχει και κίνδυνος, αν γίνει ένα ατύχημα στη βιομηχανική περιοχή, να γίνει μπουρλότο όλη η περιοχή. Η βιομηχανική περιοχή έχει τα πετρέλαια εκεί, έχει χημικές βιομηχανίες, έχει πάρα πολλές. Στην αρχή, για να μιλήσουμε, τα πούμε όλα. Όπως είναι, είπε, δεν το ξέρω το θέμα, θα το ψάξω και θα σας απαντήσω. Μου απαντάει λοιπόν ότι όλα δεν είναι 250. Συγγνώμη, θα Θανάση, κύριε Παφίλη, μισό λεπτό. Επικοινωνήσατε με τον Υπουργό Άμυνας και σας ζήτησε χρόνο για να ενημερωθεί, για να σας ενημερώσει. Ναι, να ενημερωθεί ακριβώς, ναι. Λοιπόν, με πήρε πολύ γρήγορα τηλέφωνο και μου είπε ότι καταρχήν δεν είναι 250 τα κυβότια, είναι μόνο 65, είναι πυρομαχικά, τα οποία εμείς δεν τα χρειαζόμαστε, είναι παλιά. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια δικαιολογία και θα τα στείλουμε, δεν θα περάσει από τη ΒΙΠΕ, τα πουλάμε μάλλον στην Τσεχία και εισπράττουμε χρήματα. Αυτή ήταν η απάντηση. Τώρα επανήλθε η εφημερίδα, αυτά έγιναν την Τρίτη να σας πω. Και εμείς είπαμε βέβαια ότι εμείς διαφωνούμε και λοιπά, είναι συμμετοχή στον πόλεμο, εμείς λέει τα πουλάμε στην Τσεχία. Και η Τσεχία φυσικά τα στέλνει στην Ουκρανία. Είναι η μέθοδος που ακολουθούν πολλές ευρωπαϊκές εντός εκτός αγωγικών χώρες. Ναι, είναι μια κοροϊδία απέναντι στους λαούς δηλαδή ουσιαστικά. Αυτό είναι. Γιατί στην πραγματικότητα συμμετέχουν στον πόλεμο. Όταν τροφοδοτείς ένα εμπόλεμο μέρος, άρα έχεις και εσύ συμμετοχή σε αυτό. Και μάλιστα τώρα έχουν δημοσιευτεί πάρα πολλά πράγματα. Και για τους Patriots και για τους S-300 που έχουμε, ότι τα έχει ζητήσει η Ουκρανία, υπάρχουν διαψεύσεις, αλλά οι διαψεύσεις πολλές φορές γίνονται για να επιβεβαιωθούν. Τώρα επανήλθε σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών, γράφει αυτά τα στοιχεία. Εμείς βγάλαμε ανακοίνωση στο γραφείο τύπου για την παράμβαση που κάναμε από πριν και περιμένουμε απάντηση. Μάλιστα. Απάντηση από όσο γνωρίζω, γιατί είμαι στον Παλαμά της Καδίτσας, τώρα έχουμε συγκέντρωση προεκλογική. Απάντηση μέχρι τώρα δεν έχουμε πάρει. Μάλιστα. Τι ισχύει δηλαδή. Κύριε Παφίλη, επιτρέψτε μου να πω ότι στα θέματα εθνικής αμήνης και εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε πολύ προσεκτικοί στις ερωτήσεις μας, αλλά ο αριθμός των κυβωτίων είναι αυτό που λένε εδώ, η ποσότητα και η ποιότητα δεν είναι απαραίτητο να συμβαδίζουν. Θα μπορούσε να είναι ένα κυβότιο και από μόνο του να έχει τη βαρύτητα χιλίων κυβωτίων και νομίζω ότι γίνομαι απολύτως αντιληπτός. Μα να σας πω έτσι, θα σας το πω με ακρίβεια τώρα, αφού ήταν πολύ καλό αυτό που είπατε. Όταν λέτε θα μπορούσε να είναι ένα κυβότιο με βόμβες φωσφόρου, που είναι διεθνώς απογορευμένες, βλήματα φωσφόρου δηλαδή. Είναι παγκόσμια, είναι απογορευμένες. τις έχουμε, στείλαμε στην Ουκρανία βόμβες στο σώρο, οι οποίες είναι, αφανίζουν τα πάντα, για να ξέρετε. Και αυτό είναι απογραμμένο. Βέβαια το Ισραήλ τις χρησιμοποιεί και κανένας δεν λέει τίποτα. Μάλιστα. Και τις χρησιμοποίησε. Και υπάρχουν και φωτογραφίες και στοιχεία κλπ. Κλπ. Και όμως θα είχαμε κι εμείς αυτά τα όπλα, αυτά τα πυρομαχικά, και τα στέλνουν στην Ουκρανία. Να φανταστείτε ότι ένα κομματάκι μικρό, όταν εκρίνεται η βόμβα φωσφόρου, τρυπάει το ανθρώπινο σώμα. Έχει πάνω από 1000 βαθμούς θερμοκρασία. Το κρατάμε μέχρι εδώ, κύριε Παφίλη, γιατί θα μπούμε σε μια οικοτολογία, λοιπόν, αλλά το κρατάμε όπως μας το είπατε. Επιτρέψτε μου μια τελευταία άσχετη ερώτηση για να περάσω και με τις κυρίες της παρέας στο επόμενο θέμα. Ναι. Επειδή φαντάζομαι ότι το κόμμα σας, μάλιστα, αν θυμάμαι καλά από τα νιάτα μου, εξετάζει τα πάντα λίγο με επιστημονικό τρόπο. Ασχολείστε με τις δημοσκοπήσεις, προσαρμόζετε τη στρατηγική σας, την τακτική σας κλπ. Λοιπόν, να σας πω, φυσικά τις βλέπουμε, τις δημοσκοπήσεις. Αλλά εμείς κάνουμε δημοσκόπηση με το λαό. Χιλιάδες στελέχοι, πέρα από τους υποψήφιους του κόμματος, κάνουν περιοδίες κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, εγώ είμαι σήμερα στο Παλαμά, αύριο θα πάω στη Θάσο, μετά στην Καβάλα, μετά στην Ορεστιάδα. Και άλλοι έχουν τέτοιο πρόγραμμα. Οι δημοσκοπήσεις γίνονται με τον κόσμο. Τι εισπράττουμε από τον κόσμο? Πρώτον, μεγάλη εκτίμηση, όχι από τους ψηφοφόρους του ΚΚΕ μόνο, αλλά ευρύτερα από το λαό, στην στάση του ΚΚΕ σε όλα τα θέματα. Κύριε Παφίλη, ότι είναι μπροστά στους αγώνες, τις ψηφοφορίες που γίνονται στη Βουλή, που τις έχουν στην Ευρωβουλή, τα έχουν ψηφίσει όλοι οι υπόλοιποι, φωνάζουν για τους αγρότες και την κοινή αγροτική πολιτική την ψήφισαν όλοι. Να ευχαριστήσω πολύ και να ζητήσω, λοιπόν, όταν θα είστε στην Αθήνα να μας κάνετε τη χαρά να σας έχουμε εδώ κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ. Αρκεί να μπορέσουμε με το πρόγραμμα που έχουμε. Το εύχομαι, γιατί από ό,τι κατάλαβα είναι εξαντλητικό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.